Πατέρα Τίτο, καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, έρχεται για να ενθρονιστεί ο νέος Μητροπολίτης Πέτας Χιονίσης, ο κύριος Γεράσιμος, και παρακαλώ πολύ, η όλη διαδικασία ποια είναι, τι θα ακολουθηθεί, πώς θα γίνει όλη αυτή η τοποθέτηση? Το Σάββατο λοιπόν, 23 του μηνός Ιανουαρίου, στις 12 η ώρα θα τελεστεί η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτου Πέτρας Χιονίσου, του κυρίου Γεράσιμου. Πώς ακριβώς είναι η διαδικασία αυτής της τελετής? Θα ξεκινήσει από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, από το Ηράκλειο, γύρω στις 10.30 μία πομπή αυτοκινήτων, στην οποία πομπή θα μετέχει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ειρηναίος, μαζί με τον νέο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πέτρας Χιονίσου κύριο Γεράσιμο. Ο κύριος Γεράσιμος θα μπει στο ίδιο αυτοκίνητο του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριο Ειρηναίου, ο οποίος και τον συνοδεύει μέχρι και την Άπολη ως τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας Χιονίσου, αλλά και ως πρόεδρος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η πομπή αυτή θα ξεκινήσει, όπως είπαμε πριν, στις 10.30, θα διανύσει τη Νέα Εθνική Οδό και θα σταματήσει η πομπή στο Σελινάρι, στον Άγιο Γεώργιο το Σελινάρι, που είναι και η πόρτα, ας πούμε, του νομού Λασιθίου. Θα σταματήσει εκεί ο νέος Μητροπολίτης, θα κατέβει για να προσκυνήσει τον Άγιο Γεώργιο το Σελινάρι, που είναι προστάτης της περιοχής αλλά και της Μητροπόλεως όλης, αφού είναι ένα από τα μοναστήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας Χιονίσου. Θα σταματήσει λοιπόν εκεί ο νέος Μητροπολίτης, θα ανέβει, θα προσκυνήσει τον Άγιο και κατόπιν θα προχωρήσει η πομπή προς την Νεάπολη. Στη Νεάπολη θα μπει από την παλαιά Εθνική Οδό, από την παλαιά είσοδο της πόλης, και θα τον υποδεχθούμε στην πλατεία της Νεάπολης, στην κορυφή της πλατείας, όπου θα τον αναμένει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Αντώνιος Ζερβός, μαζί με τους υπόλοιπους δημάρχους της Ιεράς Μητροπόλεως, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Ιωάννη Στεφανάκη, και τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ιωάννη Στεφανάκη. Εκεί λοιπόν θα τον υποδεχθούν οι δήμαρχοι. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου ως οικοδεσπότης θα τον καλωσορίσει, θα εκφωνήσει ομιλία, θα τον καλωσορίσει και αμέσως μετά θα μιλήσει ο νέος Μητροπολίτης. Μόλις τελειώσουν αυτές οι ομιλίες και αυτή η υποδοχή στην πλατεία της πόλης, όλοι μαζί, κλήρος, λαός και άρχοντες, θα κατέλθουμε εν πομπή στο Μητροπολιτικό Ναό, όπου θα τελεστεί η δοξολογία της ενθρονήσεως. Στον Ιερό Ναό, από ό,τι έχουμε κανονίσει, όπως λέγει και το πρωτόκολλο, θα μιλήσει ο τοποτηρητής της Ιεράς της Μητροπόλεως Πέτρας Χιονίσου, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ειρηναίος. Θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των Πατριαρχείων και άλλων εκκλησιών που θα έρθουν στην ενθρόνηση. Επίσης θα μιλήσει ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Θα μιλήσει ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου εντός του ναού, ο κύριος Γιάννης Στεφανάκης, και αμέσως μετά θα μιλήσω εγώ ως πρωτοσύγγελος, ως εκπροσωπών τον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως Πέτρας και Χιονίσου, και τέλος θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πέτρας Χιονίσου, κύριος Γεράσιμος. Θα ακουστεί το πολυχρόνιο του μετά την ομιλία και αμέσως μετά θα χαιρετήσει τον κόσμο, όλο τον κόσμο που θα παρευρίσκεται στην ενθρόνηση. Θα τελέσει τρισάγιο στον τάφο του Μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χιονίσου κύριου Νεκταρίου. Θα εισέλθει στη νέα του πλέον κατοικία, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου θα δεχθεί τους επισήμους. Και αμέσως μετά από όλη αυτή τη διαδικασία θα υπάρχει κάποιο γεύμα για τους προσκεκλημένους του Μητροπολίτου. Αυτή είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί αυτές τις ημέρες. Την επόμενη μέρα, ημέρα Κυριακή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης θα ιερουργήσει στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως.
Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία η οποία θα την ακολουθήσουμε βέβαια και εκείνη τη μέρα για να καταγραφεί και να την έχουμε ως σημείο αναφοράς για την ιστορία της τοποθέτησης του κυρίου Γερασίμου. Πάντως είναι σημαντικό, πατέρα, το να πούμε ότι φαίνεται ότι ο ίδιος δείχνει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του κλήρου του που αναλαμβάνει στην νέα του θητεία ως Μητροπολίτης Πέτας και Χιορνίσου, και βέβαια έχει ήδη δηλώσει την αγάπη του για όλους τους φορείς αλλά και το λαό. Είναι ένας άνθρωπος από Θεού ευλογημένος, είναι ένας άνθρωπος συνεργάσιμος, υπείων τόνων, απλός, ταπεινός, έχει πολύ αγάπη στην καρδιά του, θα αγκαλιάσει και τους άρχοντες και το λαό και τον κλήρο με πολύ αγάπη. Πάνω απ' όλα, όπως μας έχει και αυτός δηλώσει, θα συνεργαστεί με όλους. Είναι έτοιμος να συνεργαστεί με όλους. Τον έχουμε ενημερώσει καθηκόντος για την Μητρόπολη Πέτρας και Χιερονήσου, για τους κληρικούς, για το λαό, για τους άρχοντες. Ο άνθρωπος είναι ενημερωμένος, τον έχουμε ενημερώσει καταλλήλως. Και αγωνιά πραγματικά να έρθει στη Μητρόπολη του για να συνεχίσει το έργο του, της Εκκλησίας και το έργο του Μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χιερονήσου κυρίου Νεκταρίου. Όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα κατευθύνει τις βουλές και τα σχέδια των ανθρώπων. Και παρακαλώ και τον κλήρο και τον λαό να μετέχει στην ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτου. Να έλθουν σε αυτή την τελετή, γιατί θα είναι μια ιστορική ημέρα για την Νεάπολη, την έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χιερονήσου, αλλά θα είναι μια ιστορική ημέρα για όλη τη Μητρόπολη μας αλλά και για όλη την Κρήτη. Πρέπει όλοι εκείνη την ημέρα, το Σάββατο 23 του μηνός, να είμαστε παρόντες στην υποδοχή, στην τελετή εθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου. Πάντως δημιουργεί ιδιαίτερη θετική εντύπωση, πατέρα, το γεγονός ότι ένας από τους ανθρώπους εκείνους που ήταν συνυποψήφιος του ενήν Μητροπολίτη μας, του κυρίου Γερασίμου, εσείς ο ίδιος, μιλάτε με τόση αγάπη και με τόση ζεστασιά και με τόση καλοσύνη για έναν που ήταν υποτίθεται αντίπαλός σας στη διαδικασία εκλογής του νέου Μητροπολίτη στην Μητροπολή μας. Στην Εκκλησία μέσα δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Υπάρχουν εν Χριστώ αδελφοί. Και η αγάπη τα υπερβαίνει όλα. Η αγάπη τα υπερβαίνει όλα. Έτσι μας δίδαξε ο Χριστός, έτσι πρέπει να κάνουμε. Να δεχόμαστε ο ένας τον άλλο με αγάπη και να συμπορευόμαστε με αγάπη για το καλό πάνω απ' όλα της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία μέσα δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε έρηδες, ούτε αντιπαλότητες, αλλά όλοι μαζί με τον σύνδεσμο της αγάπης πρέπει να πορευόμαστε για να πορευόμαστε και στις καρδιές του λαού και να εισχωρούμε στις καρδιές του λαού. Γιατί αν εμείς δεν το κάνουμε αυτό, τότε και ο λαός θα έχει πρόβλημα. Και πρέπει και όλοι μαζί, κλήρος και λαός, να βοηθήσουμε, να προωθήσουμε το έργο της τοπικής εκκλησίας. Η αγάπη είναι δεδηλωμένη και όλος ο κλήρος και όλος ο λαός έχει ήδη αγαπήσει τον νέο Μητροπολίτη. Μάλιστα. Πατέρα Τίτο, θερμά ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι. Να είστε καλά.